Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Το προξενιό της Ιουλίας». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, ενώ ο γάμος του Γεωργίου και της Ιουλίας βρίσκεται στην καλύτερη φάση του, το ευχάριστο κλίμα ανάμεσα στο ζευγάρι διαλύεται ξαφνικά. Ο λόγος είναι η απόφαση της κοπέλας να βοηθήσει κρυφά το γιο του άντρα της, ώστε να βρει αυτό που πιστεύει πως έχει κρύψει η νεκρή μητέρα του. Έτσι, οι δυο τους πηγαίνουν στο υπόγειο του ερχοντικού, προκειμένου να ψάξουν εκεί για στοιχεία. Όμως, για κακή τους τύχη, τους πιάνει υπαυτοφόρο ο Γεωργίκης. Ο άντρας, βλέποντας τους μαζί, σε ένα τόσο σκοτεινό και απόμερο μέρος, γίνεται έξαλλος από θυμό και ζήλια και τους δε αμέσως εξηγήσεις. Εκείνοι του λένε κάποιες βιαστικές δικαιολογίες, οι οποίες δεν αρκούν για να τον πείσουν και τελικά αναγκάζονται να παραδεχτούν την αλήθεια, ότι δηλαδή έψαχναν τα πράγματα της ευγενίας. Ο Γεωργίκης, αν και είναι θυμωμένος μαζί τους, σε ένδειξη καλυθέλησης απέναντι στο γιο του, τον απομακρύνει από τον παούλο με τα πράγματα της Κάδος και τον οδηγεί στην ντουλάπα, όπου υπάρχουν ενθύμια που έχει κρατήσει από τη μητέρα του. Η κίνησή του αυτή καταφέρνει και καθυστερεί την επίσκεψη του Χρήστου και της Ιουλίας στο δάσος με τα μανιτάρια, όπου ο Επιφάνιος είχε αφήσει το κασελάκι με τις επιστολές της Ευγενίας. Την ίδια ώρα ειστάσσει αγωνιά για την τύχη της κόρης της στο ερχοντικό του προβιού, καθώς ο μεγάλος της φόβος είναι να μην αποκαλυφθεί κατά λάθος η εγκυμοσύνη. Κάποια στιγμή λοιπόν η γυναίκα αποφασίζει να συναντήσει την Ιουλία και να μάθει πώς είναι. Τότε εκείνη της εξομολογείται ότι νιώθει πως έχει αρχίσει να ερωτεύεται τον άντρα της, ο οποίος με εξαίρεση κάποιες στιγμές που ζηλεύει τη σχέση με τον Χρήστο, είναι πολύ γλυκός και ιστορικός μαζί της. Μάλιστα, της λέει και τις προθέσεις της σχετικά με την εγκυμοσύνη της και τα λόγια της Ιουλίας εκπλήσουν τη Στάσα.